Ευχαριστούμε τον κύριο Καραθανασόπουλο. Το λόγο έχει η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής για την ευκαιρία που μου δίνει να συμμετέχω κι εγώ σε μια συζήτηση, σε ένα συνέδριο που αφορά ένα τόσο κομβικό ζήτημα. Σήμερα όλο και πιο συχνά η έννοια της ανάπτυξης ταυτίζεται με την έξοδο από την κρίση. Όχι απλώς μια αντίθετη έννοια της ύφεσης, αλλά ταυτίζεται ως το χρονικό σημείο εξόδου από την κρίση. Με αυτή την έννοια η ανάπτυξη και η συζήτηση που διεξάγεται εδώ έχει τεράστια σημασία, καθότι τελικά αφορά την επόμενη μέρα για την ελληνική κοινωνία. Στο περιεχόμενο όμως που θα αποδοθεί σε αυτή την έννοια, εκεί παίζονται πολλά, κρίνονται πολλά. Διότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις λέξεις με μία ευπλαστότητα που καταλήγουν να μην έχουν και ένα ορισμένο νόημα ή καταλήγουν να είναι ένα κέλυφος που περίπου μπορεί να χωρέσει τα πάντα. Το να μπορέσουμε να ορίσουμε το για ποια ανάπτυξη μιλάμε, το τι ανάπτυξη θέλουμε, είναι με την έννοια αυτή ένα ιδιαίτερα κομβικό ζήτημα. Η ανάπτυξη αποτελούσε την πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας για μια σειρά ετών. Δεν στάθηκε όμως ικανή για να μας προστατεύσει από την κρίση που ακολούθησε. Θα πρέπει νομίζω να τοποθετηθούμε κριτικά στην ανάπτυξη που γνωρίσαμε, ώστε να κατανοήσουμε τη διαδρομή που μας οδήγησε στη σημερινή κρίση και να χαράξουμε και μια στρατηγική εξόδου από την κρίση αυτή. Έτσι τελικά θα κατορθώσουμε να ανανοηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη. Και εξηγούμε. Η ελληνική οικονομία γνώρισε για μια σειρά ετών μια εντυπωσιακή ανάπτυξη. Το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε από το 1993 έως το 2008. Κατά τη διάρκεια όμως αυτής της περίοδου, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν μειώθηκε, τα ελλείμματα σωρεύονταν. Ο φιλελεύθερος λαϊκισμός αναζήτησε την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη στο σπάταλο κράτος ή το υπερτροφικό δημόσιο. Προφανώς αυτές τις κατηγορίες δεν συμπεριέλαβε την κάθε άλλο παρά χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος που γινόταν από τις κυρίαρχες δυνάμεις της προηγούμενης περίοδου. Οι αριθμοί όμως δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Δείχνουν μια οικονομία που δημιουργούσε ελλείμματα λόγω μειωμένων εσόδων. Αναφερόμαστε σε μια περίοδο που η φορολογία των ανωνύμων εταιριών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων μειώθηκε δραστικά. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρισκόταν στο 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σε αυτή τη βάση υπολογίζεται ότι μόνο για τη δεκαετία 1998-2008 τα δημόσια ταμεία θα μπορούσαν να έχουν ενισχυθεί σημαντικά στην περίπτωση που οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές βρισκόταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για την περίοδο 1995-2008 οι δημόσιες δαπάνες στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονταν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο μέσος όρος δημοσίων δαπανών για μια χώρα του αναπτυγμένου κόσμου κινείται στο 46%. Οι απόψεις που υποστήριζαν στο πρώτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής ότι η ελληνική οικονομία θα πρέπει να χαμηλώσει το επίπεδο των δημοσίων δαπανών κάτω από το 40% αναφερόντουσαν, εκτιμούμε συνειδητά, σε ένα μοντέλο υποανάπτυκτης οικονομίας. Η ανάπτυξη που ζήσαμε όμως δεν δημιούργησε μόνο ελλείμματα και χρέος, ήταν μια ανάπτυξη που όξινε τις κοινωνικές ανισότητες και υποβάθμισε τις εργασιακές σχέσεις. Η επισφάλεια αποτέλεσε τον κανόνα για μεγάλη μερίδα του εργαζόμενου πληθυσμού, νέους, γυναίκες, μετανάστες. Ο ίδιος ο δημόσιος τομέας μετατράπη σε προνομιακό πεδίο, σε προνομιακό χώρο για την εξάπλωση των νέων εργασιακών μορφών, κυρίως μέσα από το καθεστώς της εργολαβίας. Την ίδια στιγμή η παραγωγικότητα της εργασίας αυξανόταν. Η αύξηση της παραγωγικότητας δεν συνοδεύτηκε από αύξηση των μισθών. Ο βασικός μισθός το 2009 σε πραγματικούς όρους υπερεύαινε οριακά τα επίπεδα του 1984. Η συζήτηση λοιπόν για την ανάπτυξη είναι σήμερα κομβική για την επόμενη μέρα της ελληνικής κοινωνίας και αποκτά και ιδιαίτερη αξία για έναν ακόμη λόγο, διότι διεξάγεται σε μια χρονική στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση δίνει ένα μεγάλο αγώνα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και μια μεγάλη μάχη για τα εργασιακά στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης. Μια διαπραγμάτευση στην οποία οι ελληνικές θέσεις αντανακλούν την ανάγκη να ανοίξει ένας νέος δρόμος και να δοθεί ξανά μια προοπτική στην ελληνική κοινωνία. Απέναντι στις θέσεις αυτές
οι θέσεις που εκφράζονται πιο καθαρά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για περαιτέρω εσωτερική υποτίμηση, περαιτέρω υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων, για καταπάτηση αυτού που έτσι κοινά ονομάζεται ευρωπαϊκό κεκτημένο. Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και για τις νεοφιλελεύθερες δυνάμεις της Ευρώπης, ένα πράγμα είναι σαφές. Η Ελλάδα, στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, αποτελεί το παράδειγμα που πρέπει να γενικευτεί στην Ευρώπη. Και αυτό το λέει ρητά. Με αυτή την έννοια θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη φράση του Μάρξ που χρησιμοποιεί στον πρόλογο του κεφαλαίου του «De te fabula narratur». Με αυτή την έννοια το τέλος της εργασιακής απορρίθμισης, η επιστροφή στην εργασιακή κανονικότητα αφορά τελικά και τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Γι' αυτό η συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, αυτή η προσπάθεια που κάνουμε από την πλευρά μας η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο των εργασιακών στην επαναφορά της εργασιακής κανονικότητας στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης είναι μια προσπάθεια που αφορά όλη την Ευρώπη. Αλλά δεν καθορίζεται μόνο η Ευρώπη από τη δικιά μας προσπάθεια και η Ευρώπη καθορίζει τη δικιά μας προσπάθεια. Οπότε εδώ θα μου επιτρέψει ο εισηγητής του ΚΚΕ να πω ότι δεν πρέπει να εκτιμάμε τις μάχες έξω από το πεδίο του συσχετισμού δυνάμεων που διεξάγονται. Αυτή τη στιγμή ο συσχετισμός δυνάμεων στην Ευρώπη, στον κόσμο, είναι συντριπτικός. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Είναι μία μάχη όμως που δεν θα εγκαταλείψουμε. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Νομίζοντας ότι κερδίζουμε έδαφος. Εκτιμώντας ότι κερδίζουμε έδαφος. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, για μας είναι μία διαδικασία δυναμική. Δεν είναι μία διαδικασία στάσιμη. Είναι ένας αγώνας αντοχής. Δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας. Και κάνοντας συγκεκριμένη ανάλυση στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, σε αυτή τη φάση της πολυσύνθετης και δύσκολης διαπραγμάτευσης, εκτιμούμε το τι αφήνουμε και τι κερδίζουμε, με γνώμονα πάντα το συμφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας. Όμως τίποτα δεν χάνεται. Τίποτα από έναν αγώνα που δίνεται δεν χάνεται. Και αυτή τη στιγμή όλοι στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει τελικά στην Ελλάδα και στη διαπραγμάτευση, όλοι στην Ευρώπη συζητούν το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αυτή την ιδιότυπη κατάσταση εξαίρεσης για τη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης θέσαμε ξανά στο επίκεντρο το ζήτημα της αλληλεγγύης και του σεβασμού στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και αυτό δεν μπορεί παρά να είναι θετικό. Διότι έχει γίνει πια κοινή πεποίθηση πως η επαναφορά αυτού του κεκτημένου ή η επαναφορά αυτών των αρχών είναι αναγκαία απέναντι στις νεοφιλελεύθερες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δυστυχώς βρίσκουν συχνά σύμφωνοι και την αξιωματική αντιπολίτευση. Δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω μπορεί. Αυτό όμως μας έχει μάθει ιστορία και είμαστε αποφασισμένοι αυτό το δρόμο να περπατάμε. Μιλώντας για τη χώρα μας, δεν μπορούμε παρά να εκκινήσουμε από το γεγονός ότι οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις κατέστησαν την Ελλάδα πειραματόζω. Αυτό είναι γεγονός. Η ίδια όμως η πραγματικότητα έδειξε ότι ο μύθος ότι η εσωτερική υποτίμηση θα φέρει την πολυπόθητη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τελικά την ανάπτυξη, αυτός ο μύθος κατέρευσε παταγωδώς. Κάποια στοιχεία τα έδωσε ήδη ο κύριος Αργύτης. Θα σας πω κι εγώ 2-3 παραδείγματα, χωρίς να είμαι ειδική των οικονομικών της εργασίας. Εγώ είμαι του εργατικού δικαίου. Βασικός στόχος των πολιτικών των τελευταίων ετών ήταν η μείωση του εργατικού κόστους, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τελικά να μειωθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Ελλείψη της δυνατότητας άσκησης νομισματικής πολιτικής, δεδομένου ότι είμαστε στην Ευρωζώνη, οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέλεξαν να αντιμετωπίσουν το εμπορικό έλλειμμα μέσω της εσωτερικής υποτίμησης. Και έτσι έγιναν οι μειώσεις στις αποδοχές των εργαζομένων. Ονομαστικές αποδοχές ανά εργαζόμενο μειώθηκαν την περίοδο 9-14 κατά 26%. Μειώνοντας τους μισθούς, προσδοκούσαν ότι θα μειωθούν και οι τιμές, πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Μειώνοντας τους μισθούς, προσδοκούσαν ότι θα επέλθει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Η εσωσκέληση του εμπορικού ισοζυγίου βασίστηκε τελικά όχι στην αύξηση των εξαγωγών, η οποία θα ερχόταν εάν είχε αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά κυρίως στη μείωση των εισαγωγών λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης πια των καταναλωτών.
των εργαζομένων. Το εργατικό κόστος λοιπόν είχε εξαιρετικά μικρή επιρροή στα ελλείμματα του εμπορικού ισοζυγίου, στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα, και αυτό αποδείχτηκε στην πράξη. Δεν έμεινε απλώς σε μία όψη της θεωρίας, αποδείχτηκε στην πράξη. Σημαντικό κομμάτι των μεταρρυθμίσεων τα τελευταία χρόνια ήταν η υποβάθμιση των κλαδικών συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πράγματι, η τοποθέτηση από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών είναι ότι αυτό που περιέγραψε η κυρία Παπαρηγοπούλου, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα έγινε μία μετατόπιση, επιχειρήθηκαν μέσω των αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις να έλθει η μετατόπιση από ένα περισσότερο συγκεντρωτικό σε ένα περισσότερο αποκεντρωμένο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Να περάσουμε δηλαδή από το εθνικό και κλαδικό στο επιχειρησιακό επίπεδο συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτό που φαίνεται πάντως είναι μάλλον μία κατάρρευση του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων να βιώνεται σήμερα και όχι η αποκέντρωση αυτή. Το παράδειγμα των 10 κλαδικών συλλογικών συμβάσεων σε όλη τη χώρα το 2016 είναι χαρακτηριστικό. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι για την πλειονότητα των Ελλήνων εργαζομένων, τη συντριπτική πλειονότητα, οι όροι εργασίας τους και ο μισθός τους καθορίζονται από ατομικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει συλλογική διαπραγμάτευση, όχι ότι έχει αποκεντρωθεί η συλλογική διαπραγμάτευση. Στην ίδια λογική της εσωτερικής υποτίμησης, λοιπόν, μείωσης του μισθολογικού κόστους και οι αλλαγές που έγιναν το 12 στο πεδίο των συλλογικών συμβάσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η οριζόντια μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% το 2012 και η μείωση κατά 32% του κατώτατου μισθού για τους νέους. Για μια ακόμη φορά, η λογική της μείωσης του εργατικού κόστους μέσω της εμπίεσης των μισθών αποδείχθηκε αναποτελεσματική εν ώψη του στόχου της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό το μέτρο του υποκατώτατου μισθού των νέων, ακόμη και αν κανείς κάνει μια συγκριτική μελέτη δύο ηλικιακών κατηγοριών, 20 με 25 που εφαρμόζεται ο υποκατώτατος και 26 με 30 που δεν εφαρμόζεται ο υποκατώτατος μισθός, βλέπουμε ότι η μικρότερη ηλικιακή ομάδα, 20 με 25, παρόλο που είναι φθηνότερη, συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Πρόσθετο μειονέκτημα αυτών των μέτρων ήταν ότι και η μεγάλη μερίδα υψηλά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, μετανάστευσε σε χώρες με υψηλότερους μισθούς, το γνωστό brain drain. Άρα το μέσο της εσωτερικής υποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας αποδείχτηκε πλήρως αναποτελεσματικό. Εμείς λέμε ότι ήταν και ψευδεπίγραφο, διότι πραγματικός στόχος ήταν το ίδιο το μέσο. Η εσωτερική υποτίμηση, η αναδιανομή του εισοδήματος, δηλαδή εις βάρος της μισθωτής εργασίας. Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί παρά η ανάπτυξη για την οποία κάνουμε λόγο να πρέπει να έχει ένα νέο υπόδειγμα, να βασιστεί σε ένα νέο υπόδειγμα, που προϋποθέτει, θα σταχυολογήσω προφανώς τώρα σε μια τοποθέτηση 15 λεπτών, την αναστροφή του brain drain, την ανάσχεση της ανεργίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, την επαναφορά της εργασιακής κανονικότητας. Τρεις άξονες θα δώσω, προφανώς μπορούν να συζητηθούν και άλλοι 100. Πρώτος άξονας, η ενίσχυση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και αυτή θα συμβεί με την επαναφορά της αρχής της επεκτασιμότητας. Θυμίζω για όσους δεν το ξέρουν ότι η επεκτασιμότητα, η αρχή αυτή σημαίνει ότι μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύει και για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που δεν είναι μέλη των οργανώσεων που υπέγραψαν τη συλλογική σύμβαση εργασίας, αρκεί από αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας να δεσμεύονται οι εργοδότες που καλύπτουν το 51% των εργαζόμενων του κλάδου. Αυτή η αρχή είναι και μια αρχή που βοηθά τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, καθιερώνει ίδιους όρους αμοιβής και εργασίας και με αυτή την έννοια αφαιρεί το μισθό από το πεδίο του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Μια αρχή η οποία είναι κοινή πρακτική στις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα συμφωνήσω με την κυρία Παπαρηγοπούλου που λέει ότι χρειάζεται ένα αξιόπιστο σύστημα μέτρησης της κάλυψης
αυτό του 51%, να υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα ότι όντως καλύπτεται το 51% των εργαζόμενων του κλάδου και αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα υπάρχει και λέγεται Εργάνη. Δεύτερος άξονας, η ανεργία. Δυστυχώς με τα δεδομένα της ανεργίας και τα ποσοστά που έχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, το να την αφήσουμε στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς ή στην ιδιωτική οικονομία δεν αρκεί. Δηλαδή ακόμη και με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης η πτώση του ποσοστού της ανεργίας είναι εξαιρετικά αργή για να μπορέσει να φέρει μια ριζική αλλαγή σε μια χώρα που έχει 23% ανεργία. Γι' αυτό και χρειάζονται κρατικές παρεμβάσεις. Ναι, απαντώ ταυτόχρονα, λαμβάνω υπόψη με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές και προσπαθώ να πω κάποια σχόλια. Επομένως, ναι, χρειάζεται ισχυρή κρατική παρέμβαση για αυτό. Κάναμε κάποιες ενέργειες, το Υπουργείο Εργασίας δηλαδή, επανασχεδίασε τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας. Μέχρι τότε τα προγράμματα ήταν ετεροβαροί υπέρ των ιδιωτικών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης. Όσοι εργάζονταν δεν είχαν ασφαλιστικά δικαιώματα. Αυτά τα αντιστρέψαμε. Έχουν από την αρχή του 2015 μέχρι το τέλος του 2016 έχουν εργαστεί περίπου 200.000 άνεργοι σε τέτοια προγράμματα. Το επόμενο διάστημα η στόχευσή μας θα είναι ακριβώς σε προγράμματα ανάσχησης του brain drain. Να δώσουμε δηλαδή ένα επιπρόσθετο κίνητρο στο νέο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλά προσόντα να παραμείνει ή να επιστρέψει στην εγχώρια αγορά εργασίας. Και ο τρίτος άξονας, η καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Η περίοδος 10-14 σηματοδοτήθηκε όχι απλώς από την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, αλλά και από την όξυνση φαινομένων εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Απότοκο αυτού η ραγδαία αύξηση της αδήλωτης εργασίας. Ένα φαινόμενο που δεν αφήνει απλώς τον εργαζόμενο πλήρως απροστάτευτο, έρμεο, αλλά στερεί και σημαντικούς πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και την αδήλωτη εργασία οφείλουμε να την κατανοήσουμε και στις δύο εκφάνσεις της. Την πλήρως αδήλωτη, τη μαύρη εργασία που λέμε, ή την υποδηλωμένη εργασία, που αυτό είναι το κυρίαρχο φαινόμενο, δηλαδή ελαστικές μορφές απασχόλησης που στην πραγματικότητα υποκρύπτουν πλήρη εργασία η οποία δεν δηλώνεται ή υποδηλώνεται. Κάποιες ενέργειες που κάνουμε το τελευταίο διάστημα είναι να ενισχύσουμε το ρόλο και τη δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου για να γίνονται πιο στοχευμένοι έλεγχοι. Αλλάζουμε την αρχιτεκτονική του προστήμου για να έχει κίνητρο και ο εργαζόμενος να δηλώνει την εργασία του, να προσφεύγει δηλαδή στην επιθεώρηση και διευρύνουμε το μητρό παραβατικότητας ώστε επιχειρήσεις με σοβαρές παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας να αποκλείονται από το δημόσιο χρήμα, να αποκλείονται από τη σύναψη συμβάσεων με φορείς του δημοσίου ή από ευρωπαϊκά προγράμματα. Κλείνοντας αυτή την τοποθέτηση, θα ήθελα να ξαναγυρίσω εκεί όπου ξεκίνησα, στην έννοια της ανάπτυξης. Αυτό που προσπάθησα να πω, να επιχειρηματολογήσω, να αποδείξω, είναι ότι η έννοια της ανάπτυξης δεν είναι ουδέτερη. Η ανάπτυξη που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, είτε αυτό λεγόταν εξυγχρονισμός, είτε λεγόταν success story, ήταν μια ανάπτυξη που βασιζόταν στην κερδοφορία των λίγων και στο φθηνό εργατικό δυναμικό. Μια ανάπτυξη που βασίστηκε στη συμπίεση των δικαιωμάτων των πολλών, που διεύρυνε τελικά τις ανισότητες. Αλλά και ο όρος μεταρρυθμίσεις, και αυτό νομίζω είναι φανερό και από τις τοποθετήσεις που κάναμε οι εισηγητές εδώ, και ο όρος μεταρρυθμίσεις δεν σημαίνει για όλους μας το ίδιο. Για παράδειγμα, η μειωμένη απασχόληση, η κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων έχουν χαρακτηριστεί μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτές στην πραγματικότητα για μας είναι αντιμεταρρυθμίσεις. Δεν είμαστε εδώ δηλαδή για να εξυπηρετήσουμε αυτή την ανάπτυξη που γνωρίσαμε, ούτε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που γνωρίσαμε. Για μας μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το αντικείμενο του Υπουργείου Εργασίας είναι η δραστική μείωση της ανεργίας, αλλά με διασφάλιση σταθερής και αξιοπρεπώς αμοιβόμενης εργασίας και κοινωνικής ασφάλειας, η ανατροπή του brain drain και η στήριξη του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Ανάπτυξη υπό μια ευρύτερη οπτική για μας σημαίνει μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ωφέλη για την κοινωνική πλειοψηφία, για τον κόσμο της εργασίας. Ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Αυτό που αποκαλούμε δίκαιη ανάπτυξη. Και είναι μια ανάπτυξη που ο πλούτος που θα παράγεται από αυτήν θα κατανέμεται δίκαια. Μια ανάπτυξη όπου οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν
στη διανομή του πλούτου κατά την παραγωγή του. Θα καρπώνονται το αποτέλεσμα της εργασίας τους και γι' αυτό οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν είναι μια ιδεοληψία και είναι κομβικό ζήτημα της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.